Έχει αρχίσει η ροή των αποτελεσμάτων. Ο Μανώλης Κωστίδης είναι από πάνω και τα βλέπει λεπτό προς λεπτό. Πάμε λοιπόν στο Μανώλη να μας δώσει μια πρώτη γεύση για τα αποτελέσματα. Ακριβώς να δούμε ποια είναι η πρώτη εικόνα. Μανώλη, τι δείχνουν τα πρώτα αποτελέσματα? Υπάρχουν δύο εκδοχές και χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, με ενσωμάτωση 9,1% τα επίσημα στοιχεία του Πρακτορείου Ανατολή, δείχνουν να προηγείται ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με 59,5%, ο Κεμάλ Κιλιτζάρογλου με 34,8% ανακολουθεί και ο Σινάρογα με 5,1%. Λέμε όμως προσοχή. Αυτά είναι ποσοστά από τμήματα της Ανατολίας, Μανώλη. Και η Σμύρνη και η Άγκυρα. Επιπλέον, υπάρχουν και άλλα δεδομένα, διότι το ιδιωτικό πρακτορείο ΑΝΚΑ έχει εντελώς διαφορετικά δεδομένα, διαφορετικός κόσμος εκεί. Με μικρότερη ενσωμάτωση δείχνει στο 49% το Ερντογάν και στο 45% το Κεμάλ Κιλιτζάρογλου. Θα είναι μεγάλη νύχτα, διότι φαίνεται ότι όσο μπαίνουν τα δεδομένα από τις μεγάλες πόλεις Σμύρνη, Κωνσταντινούπολη, Άγκυρα, θα βελτιώνονται τα ποσοστά του Κεμάλ Κιλιτζάρογλου, αλλά είμαστε στο περίπου 10% και ο Ερντογάν προηγείται με 59%, αλλά έχουν μπει τα ψηφοδέλτια της Ανατολίας. Μάλιστα. Σιγά σιγά όμως αυτό το ποσοστό θα πέφτει. Να σας δώσω και ένα ακόμα δείγμα. Ρώτησα στους αξιωματούχους του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, μου έλεγαν ότι ξεκινούσαμε κάποτε με 72-73% Ερντογάν. Αυτή τη φορά ξεκινήσαμε στο 68-67%. Άρα θα κάτσει πολύ πιο χαμηλά. Να δούμε μήπως τον καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η ροή των αποτελεσμάτων είναι συνεχής. Έχουν και νέα δεδομένα. Ακριβώς. Αλλά βλέποντας δύο διαφορετικούς κόσμους, δύο διαφορετικά πρακτορία να δίνουν εντελώς διαφορετικά δεδομένα, νομίζω δείχνουν ότι αυτή η νύχτα θα διαρκέσει πάρα πολύ.